18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Ο ιός μοιάζει με εκείνον που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, το γνωστό SARS. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως ο κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη στενή επαφή. Όμως ο υποδιευθυντής του οργανισμού που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία προσπάθησε να καθησυχάσει τους πολίτες. Μέχρι στιγμής η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο περιορίζεται σε μικρές ομάδες. Δεν έχουμε ενδείξεις πως ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί με ευκολία και να απειλήσει ολόκληρες κοινότητες. Ο πατέρας του Χουσέιν Αλσέι προσβλήθηκε από τον ιό και πέθανε. Λίγες ημέρες μετά, ο 27χρονος Σαουδάραβας και ο αδελφός του Αμπτουλάχ εισήχθησαν στο νοσοκομείο βαριά άρρωστοι. Είχε λίμωξη στο στήθος και στη συνέχεια όλα πήγαν στραβά. Τα νεφρά του μολύνθηκαν και μετά από λίγα 24 ώρα πέθανε. Πάνω από 30 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ολλανδία. Τα πρώτα συμπτώματα του κορονοϊού είναι ο πυρετός, ο βήχας και η δυσκολία στην αναπνοή.